κι άλλος αγχώνεται από κάτω. Τα μανιτάρια! Ας τα αυγά! Τσίκι, μη το φωνάζεις, φίλε. Δεν μπορώ. Ρε, εσύ, κάτσε στην άκρη, ρε, Μίτσο. Ρε, κάτσε στην άκρη, τι του φωνάζεις. Να τελειώνει. Τι να τελειώνει, άστα, το πιο πολύ τον αγχώνεις. Είναι δυνατόν. Εντάξει, εύκολα είναι, μου δίνουν θάρρος στο μάτι. Έλα, 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 πάμε. Πιο πολύ τον αγχώνεις. Κόφτο. Είμαστε καλά, παιδιά. Πάμε, μάγκες, πάμε. Τσαντίστηκα με αυτή την κουβέντα του Μίτσου. Συγκρατήθηκα για λίγο να τελειώσει ο χρόνος του Γιώργου. Και να τα πούμε μετά. 4 λεπτά, πάμε. Πάμε, Γιώργο. Έλα, κόψ' το. Δεν θα το... Καλιάτα, ε. Το πατάς, θα του βγάλεις όλα τα ζουμιά, ρε παιδί. Θέλω ολόκληρο να σου πω την αλήθεια. Όπως το έχεις φανταστεί, δεν ξέρω. Τι να σου πω. Πάμε, γιατί θα έχεις... Το κρέας, το κρέας. Φούρνο. Το κρέας βγάλε. Θα μιλήσει ένας. Ναι. Ναι, μίλα. Θα μιλήσει ένας. Μίλα. Ωραία. Αλλά μίλα, ε. Να, ναι, μιλάω, ηρέμησε εσύ. Μπράβο. Ο ζωμός είναι έτοιμος για το σκόρδο. Κλείς το ζωμό. Πάμε. 2 βήματα είναι. Εστραγγόν, το reduction. Άκουσε με. Κόφτω λίγο στη μέση για να βάλεις 2 κομμάτια. Πάμε, ναι. Γρήγορα. Μετά τη σάλτσα. Μετά τη σάλτσα, ρε Γιώργο. Το κρέας κόψε. Η σάλτσα έχει δέσει. Είναι πάρα πολύ Γιώργο ωραία. Γιώργο και Τζόρτζι, 1,5 λεπτό ακόμη. Αργύρι, 11,5 για εσένα. Να σεφ. Γιώργο. Βάλε τη σάλτσα, ξέρεις, όχι γύρω-γύρω έτσι, κάπου λίγο, να έχει μπερνές. Μπράβο, μάνα μου. Γρήγορα, 1,5 λεπτό είπε ο σεφ. Τζόρτζι, πάρε το φλόγγι σου να τις κάψεις, αν δεις να τις βάλεις. Καλά, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια τώρα. 30 δευτερόλεπτα για τον Γιώργο και τον Τζόρτζι. Στήστε, Τζόρτζι. Μία σου φτάνει. Τζόρτζι, γρήγορα, δεν έχεις πάρα πολύ χρόνο. Μία σου φτάνει. Φύγε. Σβήσε και φύγε. Άστο, σβήσε. Άστο. Προχώρα, τις παράτες, προχώρα. Κλείστε τα πιάτα σας τώρα. Και ολόκληρη έτσι μισή μπορείς να τη βάλεις. Έλα. 10 δευτερόλεπτα. Σβήσε, Γιώργο. Πάμε, Τζόρτζι. 8. Μπράβο, βάλτε λίγο 7. Σάλτσα. 6. 5. 4. 3. Λίγο. 2. 1. Τέλος χρόνου. Μπράβο, ρε αγάπη. Μπράβο. Μπράβο. Τουλάχιστον είναι γευστικό. Ξέρω, ρε μου. Εντάξει. Ναι. Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχασα τη ζωή μου. Πάντως, έχισα πολύ υδρότα. Σήμερα, αυτά τα 25 λεπτά μου φάνηκαν αιώνες. Γιώργο και Τζόρτζι, ελάτε παρακαλώ στο πλάι. Αργύρι, 9 λεπτά ακόμη για σένα. Πάμε, φίλε, πάμε, φίλε. Το σκόρδο να γίνει. Άστα αυτά τώρα. Το σημάζουμε σε λίγο. Σου λέω σταμάτα και δεν σταματά. Τι σταματά. Λέω βούλο. Λοιπόν, αν ξαναμπεί βούλο, θα κάνω. Και εσύ, αν δεν σταματήσει, θα κάνω. Όλο θα είσαι. Και δεν σταματήσει. Δεν κάνω. 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 Θα μου γυρίσει το μυαλό. Μη μου γυρίσει εμένα το μυαλό. Κραγκιόζει, κραγκιόζει. Βλέπει τώρα. Του βάλω ένα μπουνίδι τώρα, δεν πάω το αίμα. Ρε, μίστε, ρε. Χρήστο. Δεν ξέρω τι γίνεται πίσω μου και αυτό πιστεύω είναι ένα πλεονέκτημα γιατί δεν θέλω ούτως ή άλλως να δω τι γίνεται πίσω μου. Δεν ξέρω σταματάς, μα. Συνεχίζεις, δεν ξέρω σταματάς. Σε πήρα αγκαλιά και δεν ξέρω σταματάς. Φτιάξε το στόμα. Δεν ξέρω σταματάς. Αυτό σε πήρα αγκαλιά και δεν ξέρω σταματάς. Άντε. Θα είναι έντονο, με 3 κελίδες. Θες μου πάλι. Αν θες λίγο για πιο φλάτη γεύση στο σκόρδο, ρίξε λίγο γάλα. Κανονικά θέλει κρέμα, αλλά δοκίμασε το μόνο λίγο το σκόρδο. Και συνδυαστικά με την πεαρνέζη και το μανιτάρι. Καλό. Καλό είναι. Πάμε, πάμε να στήσεις, πάμε να στήσεις. Με κουτάλι, ρε. Πόση ώρα. 4 λεπτά. Μπέρνες και ο Αργύρης όπως και εγώ, ε. Θα βάλεις και στο πιάτο. Πολύ ωραία. Όχι. Ωραία. Θα βάλω. Πάμε, πάμε, πάμε. Τσέκαρα αν θες άλλο πιπέρι, κάπου ελαιόλαδο, ομό.
τώρα. 5, 4, 3, 2, 1, τέλος χρόνου. Μπράβο. Πώς πήγατε? Μια χαρά. Δεν αγχώθηκα απλά με το χρόνο. Κόντεψα να λιποθυμίσω γιατί έτρεχα παντού. Ήταν λίγο κάπως. Δεν ξέρω αν το πιάτο που θα μου δώσει στην ασυλία, αυτό το κρίνουν οι κριτές. Πιστεύω ότι διαχειρίστηκα καλά το χρόνο μου. Σίγουρα θα μπορούσα να κάνω κάτι περισσότερο. Σίγουρα θα υπάρξουν λάθη. Σίγουρα θα βρουν λάθη. Φύγε. Τώρα να μην κάνω μπαμ. Γιατί μα πάντω τον πιάνω και του λέω εντάξει. Είπε συγγνώμη. Και ήρθα σαν αγκάλιασα. Και δεν ξέρω να σταματάω. Δεν πρόκειται να σου ζητήσω συγγνώμη γιατί γίνησα μα. Όχι, είπε συγγνώμη. Δεν πρόκειται να σου ζητήσω συγγνώμη. Μίλησα και μιλήσα. Ήρθα σαν πήρα αγκαλιά. Έχει μυαλό να καταλάβει. Okay. Δεν υπήρχε περίπτωση να βρεθεί η λύση. Εκεί. Εγώ δεν πρόκειται να κάνω ποτέ πίσω. Ο Μιτσάρας δεν πρόκειται να κάνει ποτέ πίσω. Ο Σάββας ήταν πυροσβεστήρας μέσα στη μέση. Ξέρω ότι αυτή η κατάσταση δεν θέλει λύση μου. Αν πάμε να το λύσουμε, παίξουμε μπουνιές. Πρέπει απλά ο καθένας μας να κάτσει 3 λεπτά μόνος του και μετά είμαι σίγουρος θα βρεθούμε πάλι καλίτσα. Αυτά είναι ερωτικά καυγαδάκια, τα λέω εγώ. Για μένα, σπάζονται στα πόδια μου. Εντάξει, και είναι τι, αγοράκια μας, τι να κάνουμε, να βρίσκουμε και λίγο. Και το έχει κάνει πολλές φορές αυτό να μου σηκώσει τη φωνή εδώ πέρα πάνω. Σε έχω βρήσει. Την επόμενη φορά. Όχι, γι' αυτό ήρθα. Σε έχω βρήσει. Γι' αυτό ήρθα εδώ και σε έβρισα. Τι. Γιατί δεν καταλαβαίνει, δεν σταματά. Δεν σε έχω βρήσει. Δεν σταματά και δεν σταματά. Και γιατί και γιατί. Δεν σε έχω βρήσει. Εγώ σε έβρισα γιατί με έφερε εδώ. Ωραία, οκ. Είσαι βλάκα. Επίσης, ευχαριστώ. Σίγουρα οι μεγάλοι έρωτες έχουν περάσει και από μεγάλους καυγάδες. Οπότε ήταν ένα ερωτικό καυγαδάκι, θα το πω έτσι. Ένα φιλικό καυγαδάκι. Που έχει να κάνει καθαρά με το θέμα του άγχους. Μετά την κουζίνα έχω ξαναπεί ότι λήγουν πολλά πράγματα. Μέσα στην κουζίνα υπάρχει ένταση πάντα.